Πίσω στο στούντιο τον Εδουάρδο Κοντογιωργάκη, το θρύλο, ποδοσφαιριστή θρύλο εδώ στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, στη χώρα. Εδουάρδο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και απόψε στο κεντρικό δελτίο. Πώς είσαι? Και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Εδουάρδο, να ξεκινήσουμε πριν να δούμε τα αγωνιστικά, να ξεκινήσουμε μια καλή είδηση, καθώς βγήκε από την εντατική σήμερα ο 30χρονος φιλάθλος του ΠΑΣ, που είχε δεχτεί τη δολοφονική επίθεση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στα σεισμόπληκτα εδώ στα Γιάννενα. Η νοσηλεία του συνεχίζεται σε απλή κλίνη στην Ευρωχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Πάει καλά, βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι πολύ πολύ καλό νέο. Βέβαια, πιθανότατα, αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα, να χρειαστεί ένας μακρύς δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του. Τα χτυπήματα στο κεφάλι έχουν μακρά περίοδο ανάρρωσης, αλλά το ότι βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι από μόνο του μια πολύ πολύ, από μόνο της μια πολύ πολύ καλή είδηση. Εδουάρδο. Ναι, καλά είναι που τελείωσε μέχρι τώρα όλα καλά. Για το και παιδί παραπάνω, να αποθεραπευτεί. Το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό είναι, δυστυχώς. Είδες τι έγινε εχθές. Το βράδυ, προχθές το βράδυ, Ολυμπιακό ΑΕ, που μπήκα μέσα πάλι. Αυτά δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Να. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Θα πρέπει όμως να διορθωθούν. Πώς? Θα πρέπει να φέρουμε παράγοντες από το εξωτερικό, όχι διαιτητές. Από το εξωτερικό, το ξαναπεί. Σωστά. Και εδώ, μια και το έπεσε αυτό, εγώ το ξανά συζήτησα αυτό και χθες με τον Χρυσόδουλο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, υπήρχαν μια-δυο φάσεις που αδικήθηκε. Okay. Εντάξει, αυτό δεν νομιμοποιεί τώρα κανένα να μπαίνει μέσα να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο όπως συμπεριφέρθηκε. Ξέρω, εγώ σου έχω πει επανειλημμένα. Ο Μαρινάκης. Σου έχω πει, όποιος χάνει στην Ελλάδα αδικείται. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μια φορά. Υπήρξαν ένα-δύο σημεία αδικίας. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός τώρα δεν έχει και την ομάδα του παρελθόντος. Έτσι. Μας έχει δείξει ότι δεν είναι, τέλος πάντων. Και οι άλλες δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, το ξανά είπα, χθες θα το ξαναπώ, είναι σοβαρές ομάδες, έχουν σοβαρούς προπονητές. Έχουν τον Γιωβάνοβιτς και τον Αλμέιδα. Είναι προπονητές, είναι ομάδες με αρχή, μέση, τέλος, έτσι. Καλά, από τις τέσσερες η μόνη χαμένη ήταν Ολυμπιακό. Από αυτές οι τέσσερες. Και ο ΠΑΟΚ είναι εκτός πλέον, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, εγώ είδα το παιχνίδι, είδα. Είδα φάσεις, έπαιξε καλά με τον Παναθηναϊκό. Καλά έπαιξε. Πιστεύω ότι αδικήθηκε που έχασε. Ναι. Απλά ο ΠΑΟΚ μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Μία παίζει καλά, μία δεν παίζει και γι' αυτό η βαθμολογική συγκομιδή του είναι χαμηλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά στον ΠΑΣ τώρα. Εδουάρδο, πώς είδες το παιχνίδι με τον Πανετολικό? Δώσουμε ένα τίτλο. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά στον ΠΑΣ και θα επιστρέψουμε τη δικιά μας συζήτηση για το ΠΑΣ. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε ένα τελευταίο 20 λεπτό όπως ήταν το προχθεσινό. Ήταν τέλειο. Είχε πάθος από τα δικά μας. Είχε πάθος. Είχε τόσο. Μακάρι να το κρατήσουν αυτά το πάθος για το Σάββατο. Μάλιστα. Και, όχι, και για το Σάββατο και, και για τους υπόλοιπους αγώνες. Μετράει πάρα πολύ. Μετράει πάρα πολύ. Θα πάμε, θα πάμε εκεί. Λοιπόν, ακριβώς αυτό, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται το πάθος που είχαμε με τον Πανετολικό να το έχουμε και στο παιχνίδι του Σαββάτου και σε όλα τα παιχνίδια. Και αν έχουμε το ίδιο πάθος, έχω την αίσθηση ότι θα μείνουμε στην κατηγορία. Η ομάδα δεν ξέφυγε τον κίνδυνο υποβιβασμού, όμως έφερε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτή τη νίκη τη χρειαζόμασταν οπωσδήποτε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στο πέναλτι, το πρώτο που έχασε ο Εραμός. Το χτύπησε χαμηλά. Συνήθως δεν τα χτυπάει χαμηλά. Όπως και μετά το δεύτερο πέναλτι που χτύπησε, το χτύπησε ψηλά και τελείωσε η ιστορία. Όλα τα πέναλτι τα βάρεσε ψηλά. Ψηλά και εκεί δεν το πιάνει ο τερματοφύλακας. Εκεί ψηλά δεν πιάνεται. Ναι, πώς πήγε και το έριξε εκεί κάτω και το πέναλτι. Θα χάσει και ένα πέναλτι όμως. Ναι. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι τέτοιο. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, το πάθος του Εραμούσπε θέλουμε. Το πάθος του Εραμούσπε, το πάθος των ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ με τον Πανετολικό, το θέλουμε και στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, που είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Ιωνικός ΠΑΣ, λοιπόν, το Σάββατο. Σε ακούω εδώ. Το Σάββατο το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα γήπεδο που είναι πιο μικρό. Ναι, είναι ένα γήπεδο από ότι τέτοιο από αυτό σήμερα διάβαζα τι έλεγε κάποιο. Πρόεδρος στο Ιωνικό. Ο πρόεδρος. Καλεί όλος ο κόσμος μέσα στο λέει να το κάνουμε. Τι είπε, δεν ξέρω, είπε μια λέξη αυτό να το κάνουμε τέτοιο που θα πρέπει, πρέπει όπως διδαχθεί. Καυτή έδρα δηλαδή ζήτησε. Ναι, είναι καυτή. Ο πρόεδρος του Ιωνικού, έτσι. Ναι, ναι, θέλει γιατί έτσι είναι. Ναι. Ο Ιωνικός, μια ζωή ήταν μια περιοχή που είναι έτσι. Ναι.
με τσαμπουκά, με τέτοιο ποδό. Και φτωχογειτονιές εκεί, και φτωχογειτονιές. Άλλαξε λίγο το ποδόσφαιρο από πότε που πηγαίναμε εμείς, που ήταν εντελώς. Τώρα άλλαξε, τώρα αυτά πρέπει να μπούμε μέσα με... Αυτή είναι. Κοίτα κάτι, να σου πω κάτι που είναι τέτοιο αυτό. Το παιχνίδι αυτό υπάρχει όπως ήταν το δικό μας το προθεσινό. Αυτοί πρέπει να κερδίσουν. Είναι άμα δεν κερδίσουν, τελείωσαν. Εμείς, άμα φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα από εκεί, δεν ξέρω, ισοπαλία. Και εμείς για νίκη πρέπει να πάμε. Και εμείς για νίκη πρέπει να πάμε, Εδουάρδο, όμως. Γιατί αν πας για ισοπαλία, χάνεις. Όχι, δεν πας για ισοπαλία. Είχες πάει εσύ, όταν κατέβαινες εσύ, κατέβαινες ποτέ με στόχο την ισοπαλία. Και τώρα, όπως είναι και το τέτοιο, δεν νομίζω να κατεβούν κανένας για ισοπαλία. Πάντα βγαίνεις να παίξεις τώρα. Βγαίνεις να παίξεις και να κερδίσεις. Τώρα να παίξεις. Δεν υπάρχει. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι ο Ιωνικός έχει μια καλή ομάδα, έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Φέραμε αποτελέσματα. Στο πρώτο γύρο είχαμε φέρει 2-2 εκεί. Και ήρθαν εδώ και πήραμε 0-0. Εμάς και το Χ μας κάνει. Εντάξει, μας κάνει, αλλά δεν πρέπει να πάμε με στόχο το Χ τώρα. Λέμε, και θα πάμε στόχο την νίκη. Λέμε. Αλλά και το Χ μας φτάνει, γιατί τον αφήνουμε κάτω. Σωστό είναι αυτό. Πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει καμία τύχη πια. Έχει πέσει ο Λεβαδιακός, λέει. Για μένα ναι. Και όπως βλέπεις και την ομάδα, όπως βλέπεις τη δυναμική της ομάδας. Όχι, έτσι. Κοίτα κάτι και τώρα. Και τη βαθμολογία και την ομάδα. Μπράβο. Ναι. Προχθές, άμα είχε κερδίσει, θα συζητάγαμε, θα ήταν κακό για μας. Όλα. Ναι. Από τη στιγμή που έφερε Χ, τώρα το Σάββατο πάει σε μια έδρα που δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο Πανατολικός. Ναι. Δεν γίνεται να χάσει τέταρτο παιχνίδι. Ναι, γιατί δεν θα πέσει ο Πανατολικός. Και ο Πανατολικός τώρα. Ναι, μπλέκει σε περιπέτειες και ο Πανατολικός. Πιστεύω ότι θα κερδίσει ο τέτοιο, θα μείνει εκεί και πια και το τελευταίο παιχνίδι που θα πάμε εμείς εκεί να παίξουμε, πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που αυτοί δεν θα το παίζουν για ζωή και θάνατο. Θα έχει τελειώσει η ιστορία. Ελπίζω ότι δεν θα μπουν μέσα κάποιοι άλλοι να. Αυτά είναι και τέτοια. Και εμείς έχουμε, πρέπει να κερδίσουμε μετά το εδώ τον Αστέρα και πια να έχουμε πρόβλημα. Τώρα το Σάββατο. Βήμα-βήμα, το Σάββατο. Το Σάββατο είναι πας για ένα. Ναι, λέμε. Όπως το λες είναι δύσκολο για αυτούς, είναι στριμωγμένοι για τον Ιωνικό. Σημάνω ότι και το Χ μας κάνει. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά αν πάμε για το Χ, θα χάσουμε. Δεν θα πάμε για το Χ, θα πάμε να παίξουμε. Θέλει να πάμε να παίξουμε για την νίκη. Και εκεί. Για να τελειώνουμε. Κερδίζουμε στη νίκη αμέσως. Καλά, ναι, εντάξει. Και τελειώνουμε. Άρα. Έτσι, ξεμπλοκάρουμε. Και αφήνουμε τους υπόλοιπους. Τώρα... Εσύ τώρα λες, Λεβαδιακός φαίνεται ότι έχει πέσει στα για δικά σου ναι. μάτια. Και από εκεί και πέρα, ποιος άλλος θα πέσει. Ο Λαμία Ιωνικό. Έτσι, ο Ιωνικός λες. Τη Λαμία τη βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή φάση. Τώρα σαφνικά. Έγινε έχει το... πάρει κάτι παιχνιδάκια τώρα που δεν τα παθώ. Περιμέναμε. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι εκεί. Ο Ιωνικός θα είναι τέτοιο. Λέω. Ναι. Τώρα ξέρεις, όλοι λέμε, καθόμαστε και κάνουμε λογαριασμό. Ένα πόντο εδώ, δύο πόντο από εκεί. Ναι. Εκεί θα χάσει, εκεί δεν θα κάνει. Δεν έχει νόημα. Τα μαθηματικά αυτά δεν βγαίνουν. Πάμε βήμα-βήμα. Πάμε να κερδίσουμε. Για μένα πάμε να κερδίσουμε. Εγώ πιστεύω ότι εμείς πρέπει να κοιτάμε. Να κοιτάμε τον εαυτό μας. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, στην κορυφή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το είπαμε και λίγο πριν, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Κοίτα κάτι τώρα, το Σάββατο, αύριο, Τετάρτη, συγγνώμη, παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μην νομίζει ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Όχι, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ πάει, τον είδα προχθές με τον Παναθηναϊκό, ήταν καλό. Καθόλου εύκολο. Και μερικές φορές ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερα εκτός του μπάση. Μετά είναι. Αλλά Άρισα Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι εκεί και μετά είναι ο Παναθηναϊκός μέσα Βόλος, στο Βόλο. Ο Βόλος τώρα, στο πρώτο γύρο μαζί του, έφερε Χ μέσα στο Παναθηναϊκό. Αν το χάσει ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι, αν δεν το κερδίσει, λέμε, αν δεν το κερδίσει μετά, οκ, okay, είναι άξιος η στίχη. Όταν έπαιζε Παναθηναϊκό Βόλο μέσα στο Παναθηναϊκό τώρα και τελείωσε 0-0 και έχασε και πέναλτι, θα το λέγαμε πρωτού. Όχι. Σωστό, είναι σωστό αυτό. Μπράβο. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και όπως βλέπεις τις ομάδες να παίζουν, ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Εγώ ο Παναθηναϊκός δεν μ' αρέσει πώς παίζει, η αλήθεια. Δεν σ' αρέσει το μ' αρέσει περισσότερο η ΑΕΚ. Αλλά κερδίζει. Εντάξει, πάντα ήσουν λίγο περισσότερο ΑΕΚ εδώ. Ναι, αλλά όχι. Εγώ το κοιτάω όπως είχα πει για τον Ολυμπιακό που ήταν τα κακά του. Χάλια Ολυμπιακό. Έτσι είναι. Ολυμπιακός δεν είναι Ολυμπιακός άλλων χρόνων. Διαλυθήκαν όλα εκεί μέσα. Και φάνηκε την Κυριακή το βράδυ ότι έχουν διαλυθεί όλα.
Ναι, ναι. Τώρα πρέπει να αρχίζει από την αρχή. Αλλά τώρα παίζουν το επόμενο, νομίζω την Κυριακή, παίζουν Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Εκεί θα είναι όλο. Εκεί θα παιχτεί όλο. Εκεί. Γιατί εκεί οι βαθμοί είναι 6, δεν είναι 3. Κατάλαβες. Μάλιστα. Κλείνοντας για το παιχνίδι, ο Ιωνικός ΠΑΣ, τι θα έλεγες στους παίκτες που μας ακούν, οι παίκτες που μας ακούν, οι παίκτες του ΠΑΣ, Γιάννα. Όχι, είπαμε. Να παίξουν όπως παίξαν τα τελευταία 20 λεπτά. Τα τελευταία 20 λεπτά στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Μπράβο. Πρέπει να έχουμε ορισμένες φορές στο ποδόσφαιρο. Παίζεις περισσότερο με την καρδιά παρά που να σκέφτεσαι τα χρήματα, όπως λένε ορισμένοι εσείς. Ναι. Εκεί και τώρα αυτή τη στιγμή. Για μην αδικήσουν τον εαυτό τους. Ε, κρίμα. Έχει κάναμε μία, πιστεύω, μία χρονιά αρκετή κακή. Μην το πληρώνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να μας δώσουν... Στον πρώτο γύρο απόλυτα κακή και μετά στρώσαμε λίγο. Μετά, τελευταία πάλι κακές εμφανίσεις. Να μπορούμε να λέμε τι λάθη κάναμε. Αυτά θα συζητήσω με άλλη πλευρά. Θα τα συζητήσουμε μετά όταν θα τελειώσει η υπόθεση παραμονή. Και να μας θα έχουμε μείνει στην κατηγορία. Και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο να μας δώσει άλλη μια ευκαιρία να μην κάνουμε τα ίδια τα λάθη, γιατί είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία και με τους φιλάθλους. Ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας είσαι και εσύ, Εδουάρδο, του ΠΑΣ Γιάννενα. Όλοι είμαστε. Οπότε λες τους παίκτες, και οι φίλοι, βέβαια, λες τους παίκτες να παίξουν για τη φανέλα, με λίγα λόγια. Να μην σκέφτονται, να παίξουν για τον εαυτό τους, για τη φανέλα. Μπράβο, για τον εαυτό τους. Κοίτα, από τη στιγμή που παίζουν για αυτόν, είναι μέσα και η φανέλα. Έτσι. Και το αποδείξαν ότι μπορούν να το κάνουν. Στο τελευταίο 20 λεπτό με τον Πανετολικό. Μπράβο. Που χάλαμε. Το κρατώ αυτό. Το απέδειξα. Χάναμε 2-1. Σαφνικά έγινε. Λιποθυμήσαμε όλοι. Έτσι όπως το λες. Και το γύρισα. Ο πας της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, Εδουάρδο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ελπίζω με νίκη, εγώ λέω. Στη νίκη. Μακάρι. Μακάρι. Ναι. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που μας